Όπως υπόθηκε στην ανοιχτή συνέλευση που πραγματοποίησαν όσοι δεν πλήρωσαν το χαράτσι, συνολικά σε όλο το νομό η εκτίμηση είναι ότι 7 με 8.000 υπόχρεοι δεν κατέβαλαν το προβλεπόμενο τέλος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής εξήγησε την πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και μίλησε για μεγάλο κυβερνητικό φιάσκο. Υπομειγίζουμε δηλαδή πάνω από 7-8.000 κάτοικοι αυτού του νομού να έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Παρασκευή 3 του μηνός είχαμε καινούργια τροπολογία. Αν θυμάστε, στην αρχή μας λέγανε σε 40 μέρες που λύγει ο λογαριασμός κόβουμε το ρεύμα. Μετά το πήραν στις 80 μέρες. Τώρα την Παρασκευή λέει το 80 γίνεται 120 μέρες και μετά φεύγει το χαράτσι μέσα από το λογαριασμό ΔΕΗ, δηλαδή, εξαφανίζεται ως διαμαγείας και την εντολή για τη διακοπή θα την αποφασίζει ο προϊστάμενος της εφορίας. Ο προϊστάμενος της εφορίας τώρα που δεν μπορεί να βρει ποιοι είναι αυτοί που δεν δηλώνουν τίποτα και έχουν εμπίλες εγώτερα, θα αποφασίσει σε ποιον θα κοπεί το ρεύμα. Τέλος πάντων, εμείς το θεωρούμε και η υπόλοιπη Ελλάδα ότι είναι μια άτακτη υποχώρηση, αλλά θα μπορούσαν να την κάνουν με πιο ευθύ τρόπο, να μας κοιτάνε στα μάτια για να πούνε συγγνώμη παιδιά, κάναμε λάθος. Εμείς θα βρούμε άλλο τρόπο να σας πάρουμε τα λεφτά. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται θέμα διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ.